Ο κύριος Καρανίκας υποστηρίζει ότι η απόφασή του να μην χορηγήσει συνδικαλιστική άδεια στους καθηγητές για να πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση και εκλογές εν ώρα μαθήματος στηρίζεται στο γεγονός ότι εν ώψη των εξετάσεων υπάρχουν αυξημένες υποχρεώσεις για την προετοιμασία των σχολείων. Εξάλλου, όπως ο ίδιος επισημαίνει, θεωρεί ότι τέτοιου είδους ενέργειες προασπίζονται τον κλάδο. Καταρχάς, πρότεινα στην ΕΜΕΝ να τους δώσω τις δύο τελευταίες ώρες στη μη λειτουργία των σχολείων, αλλά όπως γνωρίζετε, αυτό το καιρό τα σχολεία βρίσκονται σε έναν οργασμό εργασιών. Έχουμε μπροστά μας λιγότερο από μία εβδομάδα τις πανελλήνιες εξετάσεις. Πρέπει οι καθηγητές να παραδώσουν βαθμολογία, να δώσουν ήγηση στους μαθητές, να καταρτήσουν προγράμματα. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τέτοιες ενέργειες, σαν τη δικιά μου, προασπίζονται τα συμφέροντα του κλάδου μας. Γιατί κάλλιστα αυτές οι συνελεύσεις μπορούν να γίνουν το απόγευμα. Εξάλλου, αυτά τα τελευταία χρόνια αυτές οι συνελεύσεις δεν ήταν οι βασικές συνελεύσεις του κλάδου. Δεν δίδονταν τέτοιες άδειες αυτό τον καιρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να, το συνδικαλιστικό μας κίνημα πρέπει να σκεφτεί και να επανεξετάσει ορισμένα πράγματα σε μια άλλη βάση.